ήταν κάτι το απρόσμενο. Κάτι που ούτε καν είχε μπει στο μυαλό μας ότι θα προβαίναμε σε δεύτερο χειρουργείο. Φοβόταν, μου λέει, στάθηκα τυχερό στο πρώτο, φοβάμαι στο δεύτερο πως δεν θα έχω την ίδια τύχη. Τον απίστευτο Κολγοθά που ανεβαίνει ο γιος του, ο οποίος υποβλήθηκε και σε δεύτερο χειρουργείο, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν δεύτερη θρόμβωση, αυτή τη φορά στην αριστερή καροτίδα, και όλα αυτά λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό του, με το AstraZeneca, περιέγραψε στο τηλεοπτικό φακό ο πατέρας του 35χρονου από την Ιεράπετρα. Και το μόνο που θέλει είναι να βγει από εδώ. Να βγει από εδώ. Μου λέει να βγω ζωντανός, να περπατώ. Την πρώτη φορά ήμασταν ξεγραμμένοι. Πηγαίναμε για ακροτηριασμό. Πηγαίναν να σώσουν τη ζωή και δεν ξέραν να σώσουν το πόδι. Έτυχε. Το δεύτερο θεό ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό. Τώρα όμως είναι καλά. Αυτό έχει σημασία. Είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα πάρουν όλα το δρόμο τους. Προς το παρόν έχει ενημερωθεί ο ΕΟΦ και νομίζω ότι θα ενημερωθεί και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ώστε να ελέγξουν εάν αυτή η συμπτωματολογία του συγκεκριμένου ασθενούς έχει σχέση με το εμβόλιο ή όχι. Τέτοιου είδους επιπλοκές σε αρτηρίες είναι πάρα πολύ σπάνια. Συνήθως οι επιπλοκές, από ό,τι αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, αφορούν συνήθως τρομπώσεις πλευών και όχι αρτηριών. Στο δεύτερο χειρουργείο, ο γιος μου φοβόταν ότι δεν θα βγει ζωντανός, δήλωσε ο Νίκος Μεταξάκης, ο οποίος περιέγραψε την ψυχολογία του γιου του πριν και μετά το χειρουργείο, όπως και τους φόβους της οικογένειας. Φοβάμαι πως δεν θα βγω ζωντανός. Αυτό σας είπε. Αλλά εντάξει, αυτά φεύγοντας από εδώ τα ξεχνάμε όλα. Και την ταλαιπωρία και την αϊπνία και την κόπωση. Για μένα με ενδιαφέρει να βγει υγιής. Θέλω να πιστεύω ότι αποφύγαμε και τα χειρότερα και ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο μετά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό και εδώ και στην Ιεράπετρα για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού. Ήταν ένα πρωτόγνωρο περιστατικό και για αυτούς. Αυτό το δεύτερο, η δεύτερη θρόμβωση, δεν έγινε κατόπιν συμπτωματολογίας του ασθενούς. Έγινε μέσα στα πλαίσια του ελέγχου που κάναμε εμείς για να δούμε πιθανή προέλευση του πρώτου θρόμβου. Και βρέθηκε τυχαίο. Δεν είχε ούτε συμπτωματολογία, ούτε νευρολογική συμπτωματολογία είχε ο ασθενής, ούτε πονοκέφαλο, ούτε τίποτα. Στο ερώτημα αν ο 35χρονος Αλέξανδρος κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου, ο Νίκος Μεταξάκης απάντησε. Αυτό μας είπαν οι γιατροί, σίγουρα όπως είναι τώρα δεν θα την κάνει. Αλλά από ό,τι μας λένε οι γιατροί θα ψάξουν αν υπάρχει άλλος τρόπος να εμβολιαστεί. Με άλλο. Αργότερα. Με άλλο εμβόλιο. Ναι, αργότερα. Τώρα δεν μπορούμε να γίνει αυτό. Ο ίδιος δεν θέλει να εμβολιαστεί τη δεύτερη δόση. Τη δεύτερη δόση όχι, είναι αρνητικός τώρα. Είναι αρνητικός. Η κατάσταση της υγείας του 35χρονου είναι καλή, δήλωσε ο διοικητής του Παγνή, ο οποίος εκτιμά ότι στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαριστεί αν τελικά το περιστατικό σχετίζεται ή όχι με το εμβόλιο της AstraZeneca.